δεύτερη μέρα της ΕΤΕΜΠΕ, πολλά μηνύματα, πολλά νέα, όλοι του ροπερέτω στο ελληνικό περίπτερο, αρκετές εκδηλώσεις. Πόσες πράξατε εσείς όσα έχουν συμβεί τις δύο αυτές μέρες? Ένα διήμερο το οποίο θα έλεγα ότι πριν έρθουμε στο Βερολίνο, ήμασταν πολύ πιο συγκρατημένοι για το πώς φαίνεται να κυλάει η χρονιά όσον αφορά τις προκρατήσεις. Στη δεύτερη όμως μέρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια ισχυρή προσέγγιση από τους tour operators για βελτίωση βέβαια κάποιων τιμών σε κάποιες περιόδους σεζόν, αλλά και για θετικό κλίμα όσον αφορά το υπόλοιπο μέχρι το καλοκαίρι. Φαίνεται ότι η χρονιά θα πάει σε ένα last minute που απαραίτητα δεν είναι κακό. Last minute το οποίο φαίνεται επίσης ότι μπορεί να διορθωθεί ακόμη περισσότερο και με τις τιμές, ιδιαίτερα στην αρχή και στο τέλος της περίοδου. Νομίζω ότι η Ελλάδα δίνει το στίγμα ότι η Γερμανία είναι σταθερή απέναντί της και πιστεύω ότι αυτό θα το δούμε τελικά και σαν συνολικό αποτέλεσμα. Κρατάμε για τη σεζόν ότι εάν έχουμε τα ίδια νούμερα με το 2018, τότε πράγματι θα είμαστε ευχαριστημένοι. Γεωγραφικά έχετε εικόνα ποιες περιφέρειες, ποιες περιοχές είναι αυτές που υστερούν και ποιες πάνε καλύτερα? Πράγματι υπάρχει μια διαφοροποίηση. Κρήτη, Ρόδο και Κό να πηγαίνουν πολύ καλύτερα, ιδιαίτερα στη γερμανική αγορά, από ότι για παράδειγμα στη Βόρεια Ελλάδα, Πιερία, Χαλκιδική, Θάσο. Όμως αντίθετα στην Βόρεια Ελλάδα υπάρχει το οδικό, η οδική πρόσβαση, όπου η Βαλκάνη είναι μια σταθερή αξία για τουλάχιστον 110 μέρες. Κρατάμε επίσης το γεγονός ότι η αγγλική αγορά, παρόλο τις δυσκολίες του ενδεχόμενου Brexit ή όχι, φαίνεται ότι στηρίζει πάλι τον προορισμό που λέγεται Ελλάδα, με διαφοροποίηση ίσως από προορισμό σε προορισμό, αλλά κρατάμε κυρίως ότι έχουμε ένα πολύ θετικό κλίμα για το υπόλοιπο. Συμπερασματικά, αν αυτή τη στιγμή αποτολμούσατε ή διακινδυνεύατε μια πρόβλεψη για το σύνολο της σεζόν, τι θα λέγατε? Συγκρατημένη αισιοδοξία, και αν έχουμε τα νούμερα όπως το 18 θα είμαστε ευχαριστημένοι. Νούμερα όμως που αφορούν μόνο τα ξενοδοχεία και όχι τις αφίξεις, γιατί ξεκάθαρα οι αφίξεις φάνηκαν ότι αφαιρέσαν ένα σημαντικό κομμάτι διανυκτερεύσεων από τις λεξιτές βραχυχρόνιας μίσθωση. Η Ελλάδα τελικά μπορεί να σταθεί τόσο ψηλά? Το 2018 ήταν μια χρονιά ρεκόρ όλων των εποχών. Μπορεί να διατηρηθεί σε τόσο υψηλά επίπεδα? Είναι ένα γεωπολιτικό παιχνίδι, θα έλεγα, το οποίο το παίζουν και οι μεγάλοι tour operators, δηλαδή οι παίχτες που κάνουν τις πραγματικές αφήξεις της χώρας. Φαίνεται ότι η Ισπανία θα παίξει το μεγάλο ρόλο στα επόμενα δύο χρόνια, γιατί δεν έχει κάνει πολύ μεγάλες προσφορές, πολύ μεγάλες δηλαδή μειώσεις τιμών. Και είναι και γεγονός εδώ ότι η Ισπανία φαίνεται να υστερεί ακόμη και για αυτή τη χρονιά. Άρα λοιπόν νομίζω ότι. Η Ισπανία υστερεί, θα έλεγα, επιτρέψτε μου την έκφραση, απελπιστικά. Τα νούμερα που δίνουν για την Ισπανία είναι απογοητευτικά. Ναι. Για ποιο λόγο? Είναι γιατί είναι πολύ πιο φθηνή η Τουρκία, όπως επηρεάζει και την Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα δεν μετακινήθηκε σχεδόν καθόλου τιμολογιακά από το 2017-18 και μετά. Άρα νομίζω ότι εκεί είναι το κλειδί των εξελίξεων. Και βέβαια στο τι θα κάνουμε στο μέλλον σαν Ελλάδα, ενώ στρατηγικά. Δηλαδή, πού θέλουμε να πάμε το προϊόν? 4-5 αστέρια ξενοδοχείο, μοίρασμα εμπειρία στους πελάτες για να έχουμε ακόμη περισσότερα οικονομικά αποτελέσματα.